Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο blog του Poker Lobby. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου τον Ήλιο Καματάκη, ο οποίος βέβαια δεν συμμετέχει σήμερα στο τουρνουά. Συμμετέχει ο πατέρας, θα μας πει λίγα πράγματα γι' αυτό. Ωστόσο, ήταν chip leader στην χθεσινή ημέρα. Πες μας λίγα πράγματα γι' αυτό, κάμια μεγάλη παρτίδα που έπαιξες. Το τουρνουά, καταρχήν, η όλη οργάνωση ήταν πάρα πολύ καλή. Μ' αρέσει που είναι κοντά στο σπίτι μου, είναι στην πόλη μου, είναι στη Θεσσαλονίκη. Μένω περίπου 10 λεπτά από εδώ. Χαίρομαι να γίνω τουρνουά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και ελπίζω να γίνουν περισσότερα σε σχέση με την Αθήνα κτλ. Γενικά, ό,τι προάγει το ελληνικό πόκερ είναι πάρα πολύ καλό. Χθες ξεκίνησα καλά, έπαιξα μικρά ποτ. Βασικά έπαιζα και λίγο Ομάχα καθώς έπαιζα το τουρνάκι και είχε πάρα πολύ action στο Ομάχα. Η μεγάλη παρτίδα ήταν περίπου 2 level πριν τελειώσει η Day 1A. Είχα κάνει σε κάποιον παίχτη 2 φορές 3 bet. Τελικά έπιασα το μαγικό φύλλο στον button, είχα άσους. Έκανε bet στα 1200, έκανα re-raise στις 3500, έκανε 4 bet στις 9000 περίπου, έκανα 5 bet μετά στις 22-23000 και μου σόβαρε όλο το stack 50000. Τελικά είχε 8-10 νομίζω off. Κρατήσαν οι άσοι, πάλι καλά. Και βρέθηκα chip leader. Είμαι σε 137.000. Νιώθω πολύ καλά. Νομίζω ότι έπαιξα έτσι όπως ήθελα. Έπιασα και φύλλα. Σήμερα έχω αντικαταστάτη. Έχω τον πατέρα μου παίζει. Είναι λίγο κάτω από το average. Είναι παλιός ποκαδόρος. Ήρθα εδώ να τον στηρίξω. Ήρθα να δω πολλούς φίλους. Και ελπίζω να πάει αύριο καλά πάλι το τουρνά. Παράλληλα με το τουρνά, χθες έπαιζες και στην ταμπλέτα σου Pot Limit Omaha. Για πες μας λίγα για την τελευταία. Την ανασχόλησή σου με το Pot Limit Omaha που παίζει τα μεγαλύτερα stakes, πώς πάνε εκεί τα πράγματα? Έχω ξεκινήσει, Νίκο, όπως ξέρεις, γύρω στους 7-8 μήνες. Το παιχνίδι στην Ελλάδα, δυστυχώς, λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει μια πτώση. Καινούριο παιχνίδι το Omaha για μένα. Ακόμα μαθαίνω, δηλώνω μαθητής. Ξεκίνησα 5-10-10-20. Έχω ανέβει stakes, παίζω 25-50-50% αποκλειστικά πλέον στην PokerStars. Υπάρχει πάρα πολύ action. Κατά την περίοδο του Scoop είχε παιχνίδι κάθε μέρα περίπου 10 τραπέζια, 25-50-50%. Αρχίζω να νιώθω καλύτερα όσο περνάει ο καιρός, διορθώνω τα λάθη μου. Τώρα τελείωσε το Scoop, δεν έχει τόσο παιχνίδι, απλώς νομίζω ότι λόγω αδράνειας, λόγω μάλλον και εκτιμένης ταχύτητας, ακόμα κόσμος συνεχίζει και παίζει. Δεν το είχαν αυτό το τουρνουά. Σαν value, νομίζω, επειδή είναι μικρό το τουρνουά, ίσως δεν είναι η καλύτερη επιλογή όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αλλά η ζωή δεν είναι μόνο λεφτά. Ήρθα να παίξω, να διασκεδάσω κιόλας. Είχα την ταμπλέτα δίπλα. Στην αρχή το παιχνίδι με 20.000 μάρκες παίζει 25-50%, δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Πήγε καλά το session χθες, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζω, τα swings είναι πολύ μεγάλα, έχει τριήμερα που έχω χάσει 4 τριήμερα από 100.000. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 100.000 μείον. Δεν πτωούμε, κάνω μεγάλες νίκες, μεγάλες ήττες. Παίζω 8 μήνες, κάθε μήνα κερδίζω. Τα ποσά είναι μεγάλα, προσπαθώ να κάνω καλό bankroll management και θα συνεχίσω εκεί. Νομίζω ότι υπάρχει value στο παιχνίδι και ελπίζω κάπου, αν μετά από 6 μήνες, ένα χρόνο, αρχίζει υπάρχει μια πτώση, να μπουν και οι Αμερικάνοι μέσα, το οποίο αυτό και με το full tilt τώρα είναι πολύ σημαντικό, ότι αν μπουν και οι παίκτες full tilt και τα χρήματα που υπάρχουν μέσα, αλλά και ο κόσμος θα αρχίζει να ξαναπιστεύει ότι το πόκερ ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι είναι αξιόπιστοι κτλ. Έχασε κομμάτι της αξιοπιστίας του σίγουρα. Και νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο πικ εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα γίνει πάλι ένα booming μετά από ένα χρόνο και θα είναι καλύτερα για όλους. Η ερώτηση εβδομάδας. Θα πας στο World Series? Να σου πω την αλήθεια, θα είναι απόφαση τελευταίας στιγμής. Στο River θα αποφασίσω. Εξαρτάται και με... Είναι πολύ παραμετρική απόφαση. Πρώτον, θέλω να δω πώς, αν θα είναι καλό το παιχνίδι τις επόμενες μέρες. Μιλάω για online στη PokerStars. Το δεύτερο είναι πού θα βρίσκονται οι φίλοι μου. Κάποιοι ήδη φύγανε, κάποιοι σκέφτονται να πάνε στο τέλος του μήνα για το main event. Μάλλον θα αποφασίσω τελευταία στιγμή. Νομίζω θα έδινα γύρω στο 60-70%. Αν πας θα δώσεις, θα παίξεις το main event? Άμε μαζί ρε Ήλιο. Ο Γιάννης ο φίλος μου. Θα παίξεις main event αν πας?
Ναι, αν θα πάω, νομίζω λογικά θα παίξω το main event. Αλλά θα πω λίγο να χαλαρώσω κιόλας, γιατί έπαιξα αρκετά τελευταίους μήνες και η διαδικασία της εκμάθησης, νομίζω ό,τι και να κάνεις, όχι μόνο πόκερ να παίζεις, είτε διαβάζεις ένα βιβλίο να περάσεις πανεπιστήμιο ή μαθαίνεις μία τέχνη, πάντα η εκμάθηση είναι κάτι δύσκολο. Αυτό σε κουράζει. Μετά, όταν μαθαίνεις το παιχνίδι περισσότερο, μερικές παρτίδες είναι αυτό με τους πιλότους, ξέρεις τι θα κάνεις. Στην αρχή λύνει συνέχεια προβλήματα. Συνέχεια, τι θα κάνω εκεί, pair board, τρία καρά στο board, έχω, είναι 3-bet το pot. Είναι σύνθετο το παιχνίδι, το Omaha. Βέβαια, εμένα με βολεύει πιο πολύ, είναι πιο μαθηματικό παιχνίδι. Θα πάω να χαλαρώσω πάντως, αυτή είναι η ουσία. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία τόσο στα online όσο στα live τραπέζια. Ευχόμαστε το καλύτερο, να είσαι καλά. Και εγώ ό,τι καλύτερο για την προσπάθεια που κάνετε, συγχαρητήρια. Να συνεχίσετε έτσι, γιατί νομίζω ότι μια δουλειά των επαγγελματιών παιχτών είναι να βοηθάμε όσο μπορούμε ώστε να ανέβει αυτό το παιχνίδι που τόσο πολύ αγαπάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.